Καλησπέρα σας. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Αντιδήμαρχε Κοινωνικής Πολιτικής, κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης μαζί σήμερα εδώ, 1η Οκτωβρίου, στο Δελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, έχουν οργανώσει από κοινού μια πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη εκδήλωση καλλιτεχνών, οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, είναι λίγο έξω από το καλλιτεχνικό κύκλωμα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο και για να μην καθυστερούμε να καλέσω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλειο Παπαγεωργόπουλο, να έρθει στο βήμα. Όχι, το έκανα λάθος. Σωστό. Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Στέλιο Γερογιάννη, να έρθει στο βήμα για να ξεκινήσουμε την σημερινή εκλογή. Ας χωρέσουμε τα σαντά. Κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποψήφοι για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, χρυσά νιώτα, και δεν το λέω κατ' εφημισμό, ούτε για να σας πειράξω. Σαν γιατρός σας λέω ότι σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας είναι 80 χρόνια στην χώρα μας. Επομένως, όλοι εμείς είμαστε χρυσά νιώτα. Και κάνουμε από την ιατρική τα αδύνατα να πάμε το μέσο όρο στα 100 χρόνια και θα γίνει αυτό. Και βέβαια σαν αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής σας λέω ότι από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε και στα ΚΑΠΗ ή συνεχίζουμε στα ΚΑΠΗ αυτό το δωρεάν προληπτικό έλεγχο με την τηλεϊατρική που όλοι τους καλείς να συμμετέχετε. Αλλά αγαπητοί φίλοι, δεν είναι όμως η ποσότητα εκείνη που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Είναι η ποιότητα. Τι να τα κάνουμε τα πολλά χρόνια αν δεν υπάρχει και καλή ζωή, καλά χρόνια, αν δεν υπάρχει αυτό που λέμε ποιότητα ζωής. Και έτσι τέτοιες εκδηλώσεις που οργανώνουμε όπως σημερινή, που προσφέρουμε ψυχαγωγία, είναι και αυτό ένα μέσο για καλή ποιότητα ζωής, σαν αντίθετο σε όλα τα άλλα που έχουμε, στα μνημόνια και σε όλα τα μνημόσυνα και όλα τα άλλα. Και έχουμε την τύχη σήμερα να έχουμε καλλιτέχνες με τους οποίους μεγαλώσαμε και τους οποίους θα γνωρίσετε, με τους οποίους θα διασκεδάσουμε, άλλος θα τους παρουσιάσει και θα ήταν, εγώ το μόνο που θα έλεγα, θα έλεγα ότι θα ήταν ακόμα πιο χαρούμενη ημέρα αν χθες συμμερακυδεύεται μια μεγάλη καλλιτέχνη, η οποία και στη Θεσσαλονίκη την δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω και να σας κουράσω και εγώ με τη σειρά μου θα προσκαλέσω τον συνάδελφο αντιδήμαρχο και συνδιοργανωτή της όλης εκδήλωσης, τον Βασίλη τον Γάκη. Επειδή ο συνάδελφος ο Στέλιος ο Δερυγιάννης είπε ότι είναι πολύ νιάτο, εγώ θα είμαι το μωρό. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι από το Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη περηφάνεια για τη σημερινή διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη περηφάνεια για πολλούς λόγους. Ο πρώτος, το 1999 ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, μου έδωσε μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή τιμή. Με έκανε πρόεδρο στο ΒΚΠ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τότε, σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλο τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ήταν μόνο 5 ΚΠ. Σήμερα είναι 13 ΚΠ. 13 ΚΠ ζωντανά, 13 ΚΠ δραστήρια, 13 ΚΠ που προσφέρουν στην πόλη, στην κοινωνική ζωή, που δίνουν σε όλους το μήνυμα ότι η τρίτη ηλικία δεν είναι η απόμακη, παραμένουν δραστήριοι μέσα στην κοινωνία. Αισθάνομαι περήφανος όμως και για πολλούς άλλους λόγους. Αισθάνομαι περήφανος γιατί μου δόθηκε μέσα από αυτήν την θέση που μου είχε ορίσει τότε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να συνεργαστώ με τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Κάτι το πολύ συγκλονιστικό.
και ζήσαμε μαζί μοναδικές, ιδιαίτερες και ξεχωριστές στιγμές. Αισθάνομαι όμως πολύ περήφανος όταν μου δίνεται η ευκαιρία μέσα από όποιο αξίωμα και από όποια θέση ως Δημοτικός Σύμβουλος να προσφέρω στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Να προσφέρω στην περηφάνεια του παρελθόντος, στην αξιοπρέπεια του παρόντος, στη διδασκαλία για το μέλλον. Γιατί αυτό είναι για μένα η τρίτη ηλικία. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Άλλωστε, το βήμα και ο λόγος ανήκει κυρίως στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη τον Παπαγεωργόπουλο, με ένα πολύ σημαντικό έργο στην κοινωνική πολιτική. Εγώ θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνεργάστηκαν για την απόψινή βραδιά. Μια ιδιαίτερη ξεχωριστή βραδιά, μια βραδιά προσφορά στις μνήμες τις δικές σας, οι οποίες όμως έχουν και κάτι σημαντικό και ιδιαίτερο. Οι μνήμες οι δικές σας, πολλές από όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε, είναι και κομμάτια και της νεολαίας. Και ίσως να μην το γνωρίζετε πολύ, αλλά πάρα πολλά από τα κομμάτια που ακούγατε εσείς πριν 20, 30, 40 χρόνια, ξαναέρχονται στην επικαιρότητα με νέους καλλιτέχνες, με σύγχρονους καλλιτέχνες. Εδώ θα ακούσουμε όμως με τους πρώτους εκτελεστές. Με αυτούς δηλαδή που τους ακούγατε κι εσείς. Δηλαδή εδώ το παρόν, η ιστορία συναντώνται. Είναι και είναι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους που είναι εδώ, τους προέδρους των ΚΑΠΗ. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στην κυρία Κοροκού, που είναι και εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ηλικιωμένων της ΦΥΠΑ και που συμμετέχει στη διοργάνωση αυτή τη σημερινή. Και με αυτές τις σκέψεις θα παρακαλούσα θερμά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη τον Παγιωργόπουλο, να απευθύνει χαιρετισμό για την ημέρα των Ηλικιωμένων. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. 1η Οκτωβρίου σήμερα. Μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους μας, μια πολύ σημαντική ημέρα για όλο τον κόσμο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα υιοθερωμένη στην τρίτη ηλικία. Σε όλους εσάς, σε όλους εσάς που έχετε προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο, πάρα πολλά στην πατρίδα, πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη μας, πάρα πολλά στη Μακεδονία μας. Έτσι λοιπόν ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρέπει να πω πάρα πολύ απλά, αλλά μέσα από την καρδιά μου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ προς όλες και όλους εσάς για όσα προσφέρετε προς την πατρίδα, σε όλους εσάς που φτιάξατε πραγματικά μια Θεσσαλονίκη όμορφη, σε όλους εσάς που κάνατε μια πατρίδα πραγματικά εύρωστη, στην δική σας τη γενιά που κατορθώσατε και συγχαρητήρια πριν από 30 ολόκληρα χρόνια να βάλετε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, κατά τρόπο ισότιμο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και όλους σας. Από εκεί και πέρα θερμά συγχαρητήρια στον Βασίλη Τονάκη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, που έχει προσφέρει ένα τεράστιο έργο. Τον κύριο Δελιγιάννη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον Στέλιο τον Δελιγιάννη, τεράστια η προσφορά. Και θερμά συγχαρητήρια στους αντιπροέδρους που προείσθενται των ΚΑΠΗ, των 13 ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και εύχομαι η επόμενη διοίκηση από τα 13 να τα κάνει 23. Εμείς τα παραλάβαμε 5 και τα κάναμε 13 και οι επόμενοι να αποδειχθούν πολύ καλύτεροι και τα 13 να τα κάνουν 23. Τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι πραγματικά με ιδιαίτερα αισθήματα συγκίνησης βρίσκομαι μπροστά σας, διότι φέροντας το πολύ βαρύ και σοβαρό αξίωμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης βρίσκομαι για τελευταία φορά μπροστά σας. Δεν θα είναι η υποψήφιος την επόμενη φορά, αλλά έχουμε εδώ εξαιρετικούς υποψηφίους και σας συμβουλεύω να τους ψηφίσετε και να τους ψηφίσετε με ιδιαίτερο φανατισμό. Εύχομαι σε όλους και όλες σας υγεία και του χρόνου όλοι εδώ. Καλησπέρα σας. Δεν σας συστήνομαι γιατί με τους περισσότερους από εσάς γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε από τα δελτία ειδήσεων της TV100, της δημοτικής μας τηλεόρασης. Γνωριζόμαστε από τους δρόμους
και τις γειτονιές αυτής της πόλης, αλλά βασικά γνωριζόμαστε γιατί εδώ και 12 χρόνια παίρνουμε μαζί πρωινό στο κρεβάτι. Για όσους πιθανόν δεν κατάλαβαν, αυτός είναι ο τίτλος της ραδιοφωνικής εκπομπής που εδώ και 12 χρόνια μας φέρνει συνεχώς πιο κοντά. Τόσο που να εκφράζετε τις μουσικές σας επιθυμίες. Σαν τότε, ακούω να μου λέτε συχνά, να βάλεις ωραία τραγούδια, να ακούμε, σαν τότε. Σαν τότε που το κάθε τι μετά το μυθοποιεί και το εξιδανικεύει. Ωραία τραγούδια. Μα και σήμερα υπάρχουν ωραία τραγούδια. Τα άλλα να μας βάλεις, εκείνα, ξέρεις εσύ, εκείνα. Εκείνα που μιλάνε όμορφα, με τη γλώσσα της καρδιάς, που ερμήνευσαν μοναδικές φωνές, με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια, με ήθος, με συνέπεια, που ταυτίστηκαν με τα ομορφότερα, κι ας ήταν ίσως τα δυσκολότερα, χρόνια της ζωής μας. Αυτά μας αρέσουν. Τα ψάχνουμε και δεν τα βρίσκουμε. Δεν τα ακούμε πουθενά. Και επειδή εντελώς συμπτωματικά τυχαίνει να αρέσουν και σε μένα, αποφάσισα να τα προσφέρω από την εκπομπή μου. Μια πρωινή κυριακάτικη εκπομπή που την ονομάσαμε «Πρωινό στο κρεβάτι». Έτσι πρωτογνωριστήκαμε, έτσι αγαπηθήκαμε και συνεχίζουμε διανύοντας ήδη τον 12ο χρόνο της παρουσίας μας στον φιλόξενο FM 100. Ζητώντας εσείς και ψάχνοντας εγώ και βρίσκοντας, καταφέραμε να χτίσουμε μία σχέση με αφορμή τα αγαπημένα μας ακούσματα που αφορούν στο τραγούδι που μεσουρανούσε τις δεκαετίες του 50, του 60 και γιατί όχι και του 70. Το ελαφρό τραγούδι που δεν προσδιορίζεται παρά μόνο από τη μελωδικότητα και την εκφραστικότητά του. Κάπως έτσι συναντήθηκαν και οι δρόμοι μας με έναν Θεσσαλονικιό ποιητή και στιχουργό, τον οποίον φιλοξένησα κατ' επανάληψη στην εκπομπή μου, που ήδη εκείνος, για 25 χρόνια, είχε μια συστηματική σχέση με έναν θεσμό που ανέδειξε ως ένα μέτρο το ελαφρό τραγούδι, αυτό που αργότερα εξελίχθηκε σε ελαφρολαϊκό. Ο θεσμός αυτός δεν ήταν άλλος από το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Έχοντας ο ίδιος πολλές συμμετοχές σε αυτό το θεσμό, διαγωνιζόμενος, βραβευμένος κατ' επανάληψη και συμβάλλοντας στη διατήρηση του θεσμού ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, σκέφτηκα ότι ίσως ήταν ο καλύτερος τρόπος και ο καλύτερος άνθρωπος να τον εκμεταλλευτώ, αν θέλετε. Έτσι, σε συνεργασία, εμπνεύστηκε τη μουσική παράσταση που θα μοιραστείτε μαζί μας απόψε, που φιλόδοξα και αισιόδοξα προτείναμε στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νεολαίας, όπου ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Γκάκης την αγκάλιασε αμέσως με την ευαισθησία του και τη διορατικότητά του. Μια μουσική παράσταση, λοιπόν, έχοντας πάρει πρωινό στο κρεβάτι, ξεκινάει σε λίγο. Σαν τότε, τραγουδώντας. Ένα τιμητικό αφιέρωμα σε τρεις φωνές που συνέδεσαν την καριέρα τους με αυτή την πόλη και τα τραγούδια τους με τις επιλογές μας. Αφού ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κ. Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Νεολαίας, τον κ. Βασίλη Ογκάκη, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Αστέριο Δελιγιάννη, την Αντιπρόεδρο του έκτου καπίτη Λίτσα Τικολοβού για την υποστήριξη, σας καλώ να υποδεχτείτε τη Γιωβάνα, το Δάκη και τη Ζωή Κουρούπη όπως τους πρέπει. Υποδεσπότης, ο Δημήτρης Ογλούτος. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει χαρά, μην τη ζητάς μακριά. Ψάξε βαθιά στην καρδιά σου να ξαναβρεις τη χαρά σου. Μάθε να χαμογελάς, τη λύπη να ξεγελάς. Κάνε τον πόνο τραγούδι κι όλα είναι της λησμονιάς. We'll be right back.
Άνοιξε ένα πουλί, ήρθε και φόλιασε στη καρδιά και φέρε ένα φιλί απ' τη στεριά την αντικρίνη. Πέταξαν δυο πουλιά, ήρθαν και χτίσανε μια γαλιά και μες στο τυρινό τραγούδι σκόρπισαν σιγανό. Εδώ τελειώνει ο ουρανός, εδώ είναι ο κόσμος σκοτεινός, εδώ το βράδυ απλώνει, εδώ στα χέρια με το γέλιο την άνοιξη, με το φως με τα αστέρια. Καλώς όρισες έρωτα, καλώς ήρθες χαρά μου, γιατί εσύ μου ζωντάνεψε τα νεκρά όνειρά μου. Το καλοκαίρι εκείνο δεν θα γυρίσει πίσω, τις όμορφες στιγμές μας δεν θα τις ξαναζήσω. Αδέρφια μου, άλυτες πουλιά, κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου, άλυτες πουλιά. Το έχω παραπονό, πικρό παραπονό, γιατί δεν με νιώσες τόσο καιρό. Θέλεις να φύγουμε για να γλιτώσουμε από τη μοίρα μας, μα δεν μπορώ. Πουλιά και άδειο αλλού του κόσμου, έλατε τώρα, έλατε μπρος μου, να κάνουμε όλα τα κανόνια, ανθοστόλιστες πουλιές. Όταν θα φύγεις θα μου σκοτώσεις ό,τι υπάρχει για να ζήσω. Και η καρδιά μου για ό,τι πρώτα τόσο αγαπούσε θα το μισήσει. Όταν θα φύγεις εγώ θα σβήσω, εγώ θα σβήσω. Πίσω από το ποτάμι που τρέχει είναι μια πηγή, πίσω από το φίλι το γλυκό μας είναι μια ζωή, πίσω από τη γλυκιά προσευχή μας είναι η μοναξία, πίσω από το τάμα στον Άγιο η παρηγοριά. Συντροφέ μου, σε άκουσα πάλι τον άνεμο να ρωτάς, ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Το ξέρω, κάποτε θα φύγεις, θα χαθείς σαν ένα όνειρο. Να, μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή μη σταματήσεις να γελάς, μη σταματήσεις
να μου λες πως μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Κάθε λυπίδα φυλέψτε ελπίδα και δώστε καρδιά στην καρδιά. Να βγάλουμε ψεύτη το χώρο το κλέφτη, να μείνουμε πάντα παιδιά. Παλιέ μου φίλε από το στρατός του 70 τις αρχές, σε είχα πρώτο δυνακλές κάτω από το γκρίζο ουρανό. Παλιέ μου φίλε από το στρατό, όργωνα με τις Κυριακές, ποτέ αγαπώντας δυο μικρές, ποτέ μετρώντας το καιρό. Παλιέ μου φίλε από το στρατό του 70 τις αρχές, να σε προδώσω προσπαθώ και να ξεχάσω τι κι αν λες. Παλιέ μου φίλε από το στρατό, ας σβήσουμε τις Κυριακές. Τα έχει ζωή κι άλλες πολλές, να τις θυμάμαι δεν μπορώ. Αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας, πεθάς απ' τον Άννα στον Καλιάφα να σε κρύβει, ούτε και θα γυρνά στράτα τη στράτα, όχλος να σε τραβάει και να σε φτύνει. Είμαστε πια πολιτισμένοι, όλα μας τώρα είναι απλά. Βγάζουμε τόσες αποφάσεις μέσα σε 20 λεπτά. Μπορεί να αλλάξει η ζωή, να έρθαν καλύτεροι καιροί, μα εγώ ακόμα τραγουδάω και πονώ. Μέσα μου πάντα με δονεί του Καζαντζίδη φωνή, με έβαζε η μπέκικο καρδιά μου σε ξυπνώ. Τα παλιά τα τρένα είναι σαν εμένα που σε περιμένω κι ακόμα σ' αγαπώ. Καλώς ήρθατε στην συντροφιά μας, εδώ στην ομορφότερη πόλη του κόσμου, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη του Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη της καρδιάς, των λογισμών, των μικρών και των μεγάλων στιγμών μας. Στη Θεσσαλονίκη της Διεθνούς Εκθέσεως, στη Θεσσαλονίκη των Φεστιβάλ, στη Θεσσαλονίκη των σημαντικών καλλιτεχνικών γεγονότων. Δώστε το πιο ζεστό χειροκρότημά σας σε αυτή την πόλη, το αξίζει όσο τίποτα. Και θέλω να ξέρετε ότι εμένα αυτή η πόλη με γέννησε, η έκθεση με μεγάλωσε και το φεστιβάλ τραγουδιού με ανέδειξε. Γι' αυτό την ευχαριστώ. Με εμπνέει την τραγουδό και να συνεχίζω να την τραγουδώ όσο αντέχω. Αναγνωρίσατε, φαντάζομαι, όλοι λίγο πολύ τα πρόσωπα που είδατε στην οθόνη. Το φιλμάκι αυτό το ετοιμάσαμε ειδικά για απόψε, όχι για να θυμηθούμε, μα για να ξεχάσουμε. Να ξεχάσουμε για λίγο τη χυδαιότητα, την κακογουστιά, την προχειρότητα, την ασέβεια. Και να ζήσουμε για μια στιγμή την ομορφιά μέσα από την απλότητα των ασπρόμαυρων εικόνων. Φεστιβάλ τραγουδιού 36 χρόνια, 1962-1997. Το φεστιβάλ της Διεθνούς Εκθέσεως, το γεγονός. Πρώτο φεστιβάλ 1962,
36ο Φεστιβάλ 1997. Ελαφρό τραγούδι. Κάποιοι λένε πως πέταξε σαν πουλί, πως έφυγε σαν ένα όνειρο, που είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να μείνουν πάντα παιδιά. Για αυτούς που καθισμένοι σε ένα παλιό κανόνι περιμένουν να πούν καλωσόρισες έρωτα, που κλέβουν τα τριαντάφυλλα όπως το καλοκαίρι εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Μα δεν τελειώνει ο ουρανός. Και εμείς λέμε πως είναι αυτό που μοιάζει μέσα μας ακόμα σαν πανηγύρι. Και όταν σημάνει εσπερινός, κάθε πικρό παράπονο γίνεται ένας ουρανός μαστέρια και μας προτρέπει πάντα. Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο. Κι αν μας λείπει κάτι, αν μας λείπει κάτι, Γιάννη Μαρίνο, που το έγραψες, το βρίσκουμε στα τραγούδια που δεν έχουν εποχές. Ελάτε να δείξουμε πως εμείς αντιστεκόμαστε σε αυτά που μας σερβίρουν, πως εμείς επιμένουμε μελωδικά, πως εμείς τραγουδάμε και αγαπάμε με τον τρόπο που ξέρουμε και που θέλουμε. Δείξτε το με το πιο αποφασιστικό χειροκρότημά σας. Για όλους αυτούς. Να είστε πάντα καλά. Αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γεωργόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικού Βασίλη Γιάννη, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Αστέρη Δελιγιάννη, τον Γιάννη Παπακαρμέζη που διαχειρίστηκε το οπτικό υλικό, και να ζητήσω και συγγνώμη για αυτή την μικρή ατέλεια, αλλά συμβαίνουν αυτά. Τον Βαγγέλη Μπράβο για τον ήχο, τους ανθρώπους τους και λέξεις που τη συνεργασία τους και τέλος όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Και τώρα τραγούδι. Ο τρόπος που θα σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας δεν είναι συνηθισμένος. Αν χρησιμοποιούσαμε μεγάλη ορχήστρα, θα ήταν σαν να τη γράφαμε. Αν πηγαίναμε στο παλέτε σπορ, θα ήταν σαν να προσπαθούσαμε να μιμηθούμε κάτι το οποίο έχει τελειώσει οριστικά. Θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτά τα τραγούδια και να γίνουμε όλοι μια παρέα. Στο πιάνο και στα πλήκτρα, ένα μουσικός που έχει πλαισιώσει τα μεγαλύτερα ονόματα, όπως Νάνα Μούσκουρη, Ντέμι Ρούσο, και ακόμα Τζίμι Μακούλη, Νάντια Κωνσταντοπούλου, Ελίζα Μαρέλη, Κλειό Δενάρδο και φυσικά το Δάκη, τη Ζωή, τη Γιωβάνα και εμένα. Θα ήθελα να κρατήσω κοντά μου τον Πάνο Δέρβο. Η φωνή που θα σας συστήσω έρχεται από τη δεκαετία του 70, υπάρχει στους περισσότερους δίσκους της εποχής, τους pop δίσκους της εποχής, εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού με τον Σταύρο Ζώρα και στο διαγωνισμό της Eurovision με την Άννα Βίση. Σταθερή συνεργάτη του συγκροτήματος των Idols, απόψε θα ομορφύνει τη μουσική συντροφιά μας με τη διακριτική παρουσία της. Δεν είναι άλλη από την Έλενα Περβενά. Καλωσόρισες έρωτα. Καλώς όρισες.
τα δυο πουλιά και τα χτυπήσανε μια καλιά. Και μες στο μιλινό τραγούδι σκόπισαν σιγανό. Κάναξε η αγκαλιά και ανοίξει τάρα σε καλανή. Και σβήξε το γυαλιά με τη στεριά την αντικρινή. Κάναξε η αγκαλιά και ανοίξει τάρα σε καλανή. Και σβήξε το γυαλιά με τη στεριά την αντικρινή. Δόρισε ανατολή, συμπίση μέρα μες στην καρδιά και πήγε το πουλί να βρει μήνυμα και φιλί. Πέταξε το πουλί, πάει στην παιδιά την αντικρινή.
το υπόγειο έδασε νερά, πέρνα το τρένο και σφυρά και έκανε συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά. Μάλλον θα έχω πρόβλημα με την ακοή μου. Είναι άγνωστα τα τραγούδια αυτά, σας είναι άγνωστα. Δεν σας ακούω, ρε παιδιά. Δεν ακούω να τραγουδάτε. Δεν θέλω να κάνουμε χοροδία. Κάνουμε μια άκρη οντισιόν αυτή τη στιγμή. Είπαμε μήπως δεν κάνει να τραγουδάτε. Είπαμε μήπως δεν κάνει να θα περιμένω δηλαδή, έτσι. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να μιλάμε για το φεστιβάλ. Για το φεστιβάλ τραγουδιού, για το φεστιβάλ της έκθεσης, για το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, σε 16 χρόνια, 12.000 τραγούδια που αξιολογήθηκαν, 700 που παρουσιάστηκαν και ερμηνεύτηκαν από 950 τραγουδιστές. Αμέτρητες αναμνήσεις που παραμένουν άσβεστες. Τραγούδια ιστορίες και ιστορίες τραγούδια που πλημμύριζαν τη λατρεμένη πόλη. Ελαφρό τραγούδι, δεκαετίες του 60 και του 70, μελωδίες ανεπανάληπτες, συνθέτες και στιχουργία ξεπέραστη, ενορχιστρωτές εμπνευσμένοι, τραγουδιστές χαρισματικοί. Ονόματα αρχικά άγνωστα που κέρδισαν με το ταλέντο τους και με την αξιοσύνη τους μια θέση στην καρδιά μας και έφτασαν στην κορυφή της δισκογραφίας. Ελαφρό τραγούδι όμως δεν είναι μόνο αυτό που γνωρίσαμε στα φεστιβάλ. Είναι αυτό που στον αντίποδα του λαϊκού στεριώνει το ανάστημα του Έλληνα όταν χαίρεται, όταν λυπάται, όταν αγαπάει, όταν προδίδεται, όταν χορεύει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
το ελληνικό τραγούδι, το ένα και μοναδικό, που τα εκφράζει όλα αυτά με αξιοπρέπεια, με ήθος, με ευαισθησία και προπάντων με σεβασμό στον ακροατή. Η κυρία που θα σας παρουσιάσω πρωτοεμφανίστηκε ως παιδί θαύμα κοντά στον Αντίκτυπο. Στα 11 της χρόνια μπήκε στη ραδιοφωνία ως εξαιρετικό ταλέντο, τραγουδώντας το κουαρτέτο του Μίμι Γκλέσσα, αφού προηγουμένως την είχε ανακαλύψει ο Κώστας Καπνίσης. Τραγούδισε όλους τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, Νίκη Γιάκοβλεφ, Γιάννη Σπανό, Γιώργο Αθανάσιο, Μάνο Χατζηδάκη, Γιώργο Μουζάκη και πολλούς άλλους. Με τις περισσότερες εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης και με πολλά βραβεία, όπως και σε διεθνή φεστιβάλ. Πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Βαρκελόνης, πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ της Πολωνίας, τρίτο βραβείο στο Φεστιβάλ της Μαγιόρκας. Υπήρξε πάντοτε επιλεκτική στις εμφανίσεις της σε μουσικούς χώρους και συναυλίες. Αν είχα μια αδελφή, θα ήθελα να ήταν εκείνη. Έχουμε τρία κοινά στοιχεία. Την ίδια ευαισθησία, την ίδια τρέλα και τον ίδιο σωματότυπο. Και μόνο το όνομά της δίνει ζωή. Κυρίες και κύριοι, ζωή Μουρούκλη! Πορδία θέλω, πορδία! Ο μήνας αυτός να πηγαίνει με τραγούδια, αλλά όλα και όλα τα χρόνια. Εγώ είναι περίεργο. Είμαι κεφαλονίτισσα. Είμαι κριτικιά από τη μάνα μου. Γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά τα πρώτα μου βήματα στη ζωή τα έκανα εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι να μην κρυβόμαστε. Δικά μας είναι τα χρόνια, τουλάχιστον τα δικά μου, και τα χαίρομαι μέχρι τώρα, σε αυτή την ηλικία που είμαι. Και δεν τρέπομαι να πω ότι η πρώτη βόμβα που έπεσε στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι μου ήταν. Πάντα τυχαίρι. Πάντα τυχαίρι μου. Και μετά βέβαια περπατήσαμε ως την Επανομή, με το Επανομή τότε ήταν χωριό, και τάιζα τα γαϊδουράκια τα φωνά, φώναζε η κυρά που μας φιλοξενούσε και φτάσαμε στην Αθήνα. Εκεί με ανακάλυψε ο Αντίκ. Και μετά συνέχισα να τραγουδώ, να χορεύω, να παίζω στο θέατρο. Όλα τα έκανα. Μόνο το ταλέντο της Γιωβάνας δεν είναι φωτογράφο. Εκείνη την έχει... Έως πάντων. Έφτασε λοιπόν η εποχή των φεστιβάλ. Ξεκινάει το φεστιβάλ Αθηνών. Όλες οι τραγουδίστρες μπαίνουν τα μεγάλα ονόματα. Χατζηδάκη, Λέσσα. Εγώ λέω, Σπάρτακο. Λέω, εγώ τι θα πω. Μου λέει, εσύ είσαι βετεράνος. Στα 18 μου ήμουν βετεράνος. Θα πεις καινούριο συνθέτη. Θα πεις τον Κλάβα. Λέω, ποιος είναι ο Κλάβας. Την άλλη χρονιά μου λένε, λέω, εγώ δεν θα πω Κλέσσα, δεν θα πω Χατζηδάκη, δεν θα πω Θοδωράκη, κάτι. Μου λέει, όχι, εσύ θα πεις ένα νέο παιδί που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, το Σταύρο Κουλιουμτζή. Σταύρο, θα ακούς. Τον γνωρίζω το Σταύρο με τα γυαλάκια του, αδυνατούλης. Ήμουν λίγο δακτωμένη, δεν ήξερα. Εγώ τότε με την τζάζ ήμουν αλλού. Τζάζ με λίγο. Και μου παίζει στο πιάνο το Περιστεράκι. Ήρθε η μέρα του φεστιβάλ, πρόβες, πράγματα. Όλοι είχαν τους συνθέτες τους, εγώ δεν τον είχα. Και λέω, παιδιά, αυτός γιατί έφυγε, γιατί πού είναι. Και, αισθάνεσαι μια σιγουριά όταν είναι ο συνθέτης μαζί σου. Ο Σταύρος πουθενά, άφαντος. Λέω, μπράβο, μπράβο, ωραία με τιμά, μπράβο.
Και μετά από χρόνια που συναντηθήκαμε με τον Σταύρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, του έκανα παράπονο, ρε Σταύρο. Γιατί μ' άφησες μόνη μου εκεί πέρα, όλα τα εμπειρία, το δωράκι που ζητάει, πλέσαν όλα αυτή. Μου λέει, δεν με αφήσανε να πω μέσα, γιατί δεν είχα κουστούμι. Και μου άκουσα, μου λέει, να τραγουδάς από τα κάγκελα του υποδρόμου. Αυτός ήταν ο Σταύρος. Παίρνουμε το δεύτερο βραβείο. Ένα τραγούδι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί αντρεβόμουν και εδώ τη δίωνε ο ουρανός. Θα τη γυρέψω
κοιμάσαι και θα μένω σιγανά σιγανά όλα τα σκαλιά από τη γλάστρα να μου το θυμάσαι θα κλέψω την πολύ τη μικρή την εραδιά. Θα κλέψω τα τριαντά τόσο σώμα υπέρ γιατί όσο εκείνα αρχίζουνε καρδιές τα μαραίνουν θα τα πει νύχτα που λίγο κοιμάσαι και θα ανέβω σιγανά σιγανά όλα τα σκαλιά κι από την γλάστρα να μου το γιατί όσο εκείνα αρχίζουνε καρδούλες στα μαραίνουν καρδούλες στα μαραίνουν. Κάπου την ακούω. Τι με κρατάει. Χρόνος περνάει. Μια τα χαμένα. Μια αγάπη λάθος. Θα μένω πάντως. Φτερά σπασμένα. Τι με κρατάει. Τι με κρατάει. Και με γυρνάει στα περασμένα κι όλο σωπαίνω κι όλο σωπαίνω για κάτι ξένο τι με κρατάει τι με κρατάει. Oh!
καρδιές μας σκεπίδες δε σβήνουνε και πάντοτε να ζουν. Με τη βοήθεια του Θεού, 33 χρόνια γράφοντας. Είναι λίγοι οι τραγουδιστές που δεν έχουν ερμηνεύσει τραγούδια μου και ακόμα οι λιγότεροι συνθέτες που δεν έχουν ελοποιήσει στίχους μου. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τραγούδια που θα ήθελα πάρα πολύ να τα είχα γράψει εγώ. Όχι μόνο για το θέμα τους, αλλά ίσως για τη στιγμή που γράφτηκαν, για τη στιγμή που μάγκησαν. Και αν φοβάστε ότι είστε φάλτσοι, περιμένετε να δείτε το χειρότερο. Το δικό μου
τραγούδι περιλά για φεγγάρια και για τόπους που μάρματα σκάφτηκα. Λοιπόν, αυτή τη φορά που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, συνάντησα έναν φίλο που τον έβρισκα πάντοτε στον δρόμο και πάντοτε τον καλούσα στις εκδηλώσεις τις οποίες είχα. Και πάντα μου έλεγε, ήταν κάποιες ιδεολογίες αυτός ο φίλος μου, και πάντα μου έλεγε, α, εγώ δεν θα δω, γιατί εσείς είστε του ελαφρού. Λέω, είδαμε πως είστε του βαρέως. Τέλος πάντων, αποφάσισα να μην του ξαναπώ ποτέ τίποτα, να μην τον ξαναπροσκαλέσω. Αυτή τη φορά τον βρήκα στον δρόμο. Γεια σου, τι κάνεις, καλά του λέω. Λέει, δεν έχεις τίποτα, έχω, του λέω. Και γιατί δεν μου λες, γιατί ποτέ δεν έρθεις. Α, λέει τώρα, και τι τώρα. Από τη στιγμή, λέει, που έχετε και εδώ ένα κατάστημα, Μάρξ και Σπένσερ, έτσι είναι. Από τη στιγμή, λέει, που ο Μάρξ έκανε επιχείρηση με κάποιον Σπένσερ, άλλαξα κι εγώ ιδεολογία. Λοιπόν, αισθάνομαι την ανάγκη να μνημονεύσω κάποιους θεσσαλονικιούς φίλους και συναδέλφους, τολμώ να πω, αλλά εγώ αισθάνομαι πολύ μικρός προς τα ονόματα που θα ακούσετε, οι οποίοι στήριξαν το φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού. Αλέκος Σπάθης, Μενέλαος Σπάθης, Σταύρος του Δημητή, Γιώργος Μαγνωστέκης, Μαρία Κόφη, Μάρκο Τουβή, Τόνι Στρατή, Αστέρης Τσότας, Γιώργος Κοκκινάσιος, Γιώργος Τέμενης, Απόστολος Αρμενάκης, Λάκης Μιχαηλίδης, Γιάννης Λογοθέτης, Λευτέρης Κονγκαλίδη, Άκης Ακαλιάνγος, Γιάννης Μαρίνου, Μάκης Γιαπράκας, Άκης Γούναρης, Άκης Γεροντάκης, Δημήτρης Κοντολάζος, Αντίπας Μασουλουμίδη, ο γνωστός Αντίπας, Δημήτρης Ζευγάς, Αντώνης Κανούλης, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Ελένη Αντωνιάδη, Γιώργος Καζαντζής, Φίλιππος Γράψας, Σοφία Κατζούρη, Βασίλης Περέλης, Δημήτρης Χρυσοκοίδης, Δημήτρης Νικολούδης, Κώστας Πρατσινάκης, Νίκος Αβαγιανός. Είναι τόσοι άλλοι που ζητώ πραγματικά ειλικρινά συγγνώμη αν παρέλειψα κάποιους. Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα δεν ήταν τις προθέσεις μου. Γιάννης Τριάννης. Μαθαίνω σήμερα ότι τραγουδούσε κιόλας. Λοιπόν, είναι στα συγγνώμη όσα ονόματα έχετε την καλοσύνη να μου την θυμίσετε. Πόσοι από εσάς ακόμα γνωρίζουν ότι εκτός από τον Μπλέσια, τον Μουζάκη, τον Μωράκη, τον Καπνίση, τον Κατσαρό, τον Νιάρκο, τον Καρακατσάνη, τον Αγκασιάν, τον Αθηναίο, τον Γεωργιάδη, τον Θεοδοσιάδη, τον Αρχοντίδη, σπουδαία ονόματα των γραμμάτων έχουν λάβει μέρος στο θεσμό ως διαγωνιζόμενοι. Να ακούσετε μερικά. Γιάννης Ρίτσος. Κώστας Κιλγίνης. Μεγάλη Μαζανάη. Κώστας Γεωργουσόπουλος. Λευτέρης Παπαδόπουλος. Γιάννης Σακουλίδης. Κοστούλα Μητροπούλου. Για όλους αυτούς, πολύ σοβαρά ζητώ ένα βαθύ χειροκρότημα. Ήταν, είναι και παραμένει ο πάντα νεαρός κύριος που μας συστήθηκε με την ευγένειά του, την ευαισθησία του και την αισθαντικότητα της φωνής του. Ένα από τα είδωλα της ελληνικής pop των δεκαετιών του 70, του 80, του
του 90, του 2000, του 2010, του 2020, του 2030, αν αντέξει. Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, επί Φαραώ. Σε ηλικία 7 χρονών ήρθε στην Αθήνα και ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά και το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά. Συνεργάστηκε με τον Μίμη Πλέσσα, τον Γιάννη Σπανό, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Κώστα Χατζή και τον αγάπησαν όλοι οι συνάδελφοί του τραγουδιστές που τραγούδησε μαζί τους. Η Μαρινέλα, η Άννα Βύση, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Γιάννης Πάριος. Και πώς ξέρετε ότι ο Δάκης είχε μια αξιόλογη και αξιοζήλευτη καριέρα στο εξωτερικό. Οι Rolling Stones, ο Σάρλας Ναβούρ, η Δαλιδά, ο Τζον Ντασέν, ο Σάσα Ντιστέλ, ο Ντέμις Ρούσος που είναι και πρωτοξαδερφάκι του, είναι μερικές μόνο από τις συνεργασίες του. Τώρα συζητάω μήπως συνεργαστώ κι εγώ, φωνητικά εννοώ. 5 γράμματα, 2 συλλαβές, 1 λέξη. Δάκη! Για να δεις σε μένα πρέπει πίσω από πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα με στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυωθώ. Οργανωμένες τις Κυριακές, ποτέ αγαπώντας δυο μικρές, ποτέ
είναι μετρώντα το καιρό. Πάλι μου φίλε το στρατό σου, εγώ μήνα τι αρχέ. Να σε προδώσω, προσπαθώ και να ξεχάσω τι κι αν λε. Πάλι μου φίλε το στρατό, σβήσουμε τι Κυριακέ. Να έχει ζωή κι άλλε πολλέ. Να τι θυμάμαι, δεν μπορώ. Σκοτώσω και τις Κυριακές μου. Είναι ανάμνηση που σφίγγει την καρδιά. Εσύ δεν ήξερες την αλφαβήτα τότε. Κι εγώ σου τα γράφω τα γράμματα συχνά. Πάλι μου φίλα το στρατό σου εδώ. Κάτω από το γκρίζο ουρανό, πάγε μου φίλα το στρατό, όργο να μένεις και καλές. Όταν το κόμπας για μικρές, τότε με τρώνες το καιρό. Πάγε μου φίλα το στρατό σου, εγώ αντίθα τις αρχές. Να σε προδώσω προσπαθώ και να ξεχάσω τι καλές. Πάγε μου φίλα το στρατό, Είμαι μόνος και χαθήκαν όλα τα όνειρα.
όνειρά γυρνώ με στους δρόμους και σε ψάχνω. Σε γυρεύω μες στο πλήθος, τρέχω μέσα στην πόλη και η μορφή σου η ματιά μου τη θολώνει. Thank you.
το 1981 για το Eurovision και που βγήκε δεύτερο στα προκριματικά και για μία ψήφο δεν πήγε στην Eurovision και πήγε ένα άλλο. Δεν πειράζει όμως, έμεινε και έμεινε αθάνατο. Άναδος μου για να σε θυμάμαι όλη το μάτι που κρατάς μπήκε μου Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο που στέλνωσε γεμάς πάρε το χείλι απ' το μέγελο μου να έχεις στο ταξίδι συντροφιά κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά. Yeah.
Ζωήτσα. Ευχαριστούμε. Να φύγω εγώ. Θα σε αφήνω να φύγω.
ξεχνάμε και τα λόγια. Πάντα βιαστική περνάς, τα μάτια σου χαμηλωμένα κι ούτε μια στιγμή γυρνάς για να με δεις κι εμένα. Τέτοια μάναψες φωτιά που σε έχω πάλι άχτη με μια και σε έχω πάλι άχτη ένα φυλάκι να σου γυρνά ένα φυλάκι στο μαγουλάκι το γροσέρο κόκκινα χείλια με πουδινά κόκκινα χείλια με τρώει σειρά για σας καιρό. Smile with my heart.
Ισπανικά, βραζιλιάνικα και αραβικά. Θα ήθελα να σας πω μερικά και ελπίζω να σας αρέσουν. Ακούστε το επόμενο. Whisper low and say you love me. Let me feel your lips and hear your heartbeat. Love me tender, love me sweet. Whisper low and say you love me. Let me feel your lips and hear your heartbeat. Love me tender.
Και
πέφτε γενέθλια και μεγάλωσα στην Αίγυπτο. Και πρέπει να πούμε και ένα αραβικό τραγούδι. Μετά έχουμε κι άλλο ένα αραβικό. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι εκείνο το πρωί στη Κηφισιά, πως παίζαμε με το όνειρο στον ήλιο, πως τρέχαμε στον ήλιο σαν παιδιά. Κι αν νερό θέλεις πια το δαχτυλίδι που σου είχα κάνει δώρο μια νύχτα. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι εκείνο το πρωί στη Κηφισιά. Εκείνο το πρωί στη Κηφισιά, κι αν μοναχή σου νιώσεις μη διστασείς και χτύπησε την πόρτα μου ξανά. Κι αν εδώ θέλεις πια το δαχτυλίδι που σου είχα κάνει δώρο μια νύχτα. Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Πας με κάποιον άλλο να θυμάσαι εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Thank you.
glace rouge des blanches, la neige faisait un tapis. Je suis né par ce froid dimanche, en phrases sombres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide, la souris, il avait le cheveu blanc en guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants, elle attendait. Ατέλειωτες μέρες και νύχτες για τη διοργάνωσή του, σηκώνοντας το μεγαλύτερο βάρος και τον όγκο δουλειάς για την επιτυχία του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άλλοι από αυτούς που το υπηρέτησαν από την περίφημη γραμματεία του και αργότερα από τη Διεύθυνση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων. Με πρώτη κυρία, την κυρία Κίτσα Κρινίζη Αναστασιάδου, τη μακροβιότερη γραμματέα και αργότερα διευθύντρια του φεστιβάλ,
που μας τιμάει με την παρουσία της και παρακαλώ το πρόσωπό της να χειροκροτήσουμε τα προτερνάκη του θεσμού, αυτού τα καθοβαστή του Παπαστηρίου, την Αγρίνη Μοπούλου, την Άννα Δεμήρη, την Γεωργία Κατσάνη και τους συνεργάτες του. Και βέβαια, τον άνθρωπο που συνδέθηκε άρρηκτα με το θεσμό, το μοναδικό και μεγάλο απόντα, Ήλο Αλκηστέα. Τέλος, θέλω να ζητήσω το τελευταίο χειροκρότημα από αυτή την πόλη που ξέρει να τιμά και να σέβεται τους αληθινούς για την κυρία του λαϊκού μας τραγουδιού Δούκισσα που από χθες το πρωί ταξιδεύει προς το χώρο. Άφησα για το τέλος το πιο ακριβό συναίσθημα. Μαζί με την αγάπη, την εκτίμηση, τον θαυμασμό, τον σεβασμό. Γίνομαι πολύ προσεκτικός στις λέξεις όταν πρόκειται να μιλήσω για ένα πρόσωπο που, εκτός των άλλων, είναι πνευματικός δημιουργός και εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Όταν έχεις να κάνεις με μια προσωπικότητα που ως κόρη του γνωστού ζωγράφου Κώστα Φάσου έδειξε από μικρή τις ευαισθησίες της με την κλίση στο τραγούδι και στο γράψιμο και έλαβε μέρος σε όλα σχεδόν τα φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού αποσπώντας πολλά βραβεία. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνή φεστιβάλ και ταξίδεψε σε πολλές χώρες με πρώτη τη Σοβιετική Ένωση όπου κλήθηκε να δώσει σειρά από κοντσέρτα και έδωσε από αυτά σύνολο 150. Μόσχα, Λένιγκραντ, Τυφλίδα, Κρυμαία, αλλά και Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Βέλγιο, Κύπρο, Τουρκία, Ισραήλ, Βραζιλία. Το 1965, ύστερα από διαγωνισμό, κέρδισε την εκπροσώπηση της Ελβετίας στο Grand Prix της Eurovision, που εκείνη την χρονιά έγινε στην Άπολη. Διακεκριμένη συγγραφέας η ίδια, έχει ήδη εκδώσει 18 βιβλία, ανάμεσα στα οποία το «Άντε γεια», που έγινε bestseller, μεταφέρθηκε στο σινεμά με μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική, αποσπώντας 5 κρατικά πρώτα βραβεία, καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, καθώς και πρώτων και δεύτερων ρόλων. Μαθήτρια του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου, η ταπεινότητά μου με την ποιητική μου ιδιότητα, επιτρέψτε μου να σας την παρουσιάσω μέσα από τη δική της μιλιά. Να μου τραγουδάς όπως η θάλασσα. Να μου ανοίγεις μπακυρένιους δρόμους στην αλάνα της. Να με φιλεύεις ήλιο. Κι εκείνο το καραβάκι από χαρτί να πας πίσω και να μου το φέρεις. Στην άμμο μου θα κοίταται ακόμα, εκεί που το άφησα, φορτωμένο πολύχρωμα όνειρα και λύπη. Έλα, θα σου πω για την αρχή, θα σου πλέξω πόσο γίνεται πιο όμορφο το τέλος. Είναι τόσο ωραίος ο ουρανός, σας παίρνει αστερίες. Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη κυρία Γιωβάνα. Ήταν κάτι ξαφνικό και μου το είπε η ζωή Τζα και εγώ δέχτηκα γιατί
όταν πρόκειται για Θεσσαλονίκη δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί εγώ κάπου σε κάποιες γωνιές που δεν είναι γωνιές μόνο του τόπου αλλά και των ψυχών έχω αφήσει ένα κομμάτι της νιώτης μου. Και σας διαβεβαιώ ότι ήταν πάρα πολύ ωραία και το μόνο που λυπάμαι είναι ότι τότε δεν είχα την σημερινή μου συνειδητοποίηση για να το απολαύσω. Κανονικά έχω να τραγουδήσω μπροστά σε τόσο κοινό. Μην τρομάξετε. Γύρω στα 35 χρόνια. Είχα αφήσει κάπου το τραγούδι χωρίς να πάψω να είμαι τραγουδίστρια. Δηλαδή, αν ο Θεός μου έπαιρνε τη φωνή μου, είναι σίγουρο ότι θα νόμιζα ότι δεν υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ότι έχει λείψει. Βέβαια, ο λόγος με τον οποίο ασχολήθηκα και ο οποίος και ασχολούμαι, ο οποίος και έβγαλε τον εαυτό μου, μου έδειξε ποια είμαι γιατί δεν ήξερα. Του χρωστάω πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Παιδεύτηκα μαζί του, έπεσα στον ωκεανό του, κολύμπησα, προσπάθησα να πάρω μαζί μου έστω και μια σταγόνα του για να μπορώ να εκφράσω όλα εκείνα που θα πρέπει αναγκαστικά να χωρέσουν οι λέξεις. Δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να σας πω από τώρα ευχαριστώ. Νιώθω αρκετά ερασιτέχνης. Αυτή η φωνή η οποία υπάρχει μένα, αλλά είναι τελείως απροπόνητη, γιατί δεν ξυπνάει μια φωνή απότομα, να πεις ότι ξέρεις ύστερα από δύο εβδομάδες που τραγουδάμε και ξυπνάει. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω ότι δεν τραγούδισα κιόλας όλο αυτό τον καιρό, αλλά σε πολύ μικρότερο κοινό. Όταν παρουσίαζα τα βιβλία μου και προσφερόταν ο χώρος, έχω έναν πιανίστα, όχι τον Παλούλη, άλλο ένα νεαρό πιανίστα, ο οποίος με ακολουθεί και βρίσκω την ευκαιρία έτσι για να μου βγει ο καημός. Ελπίζω να σας πω θα σας πω πράγματα, ας πούμε, τόσο που να μην κουραστείτε, τα οποία εμένα μ' αρέσουν, τα οποία πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα σας πλησιάσω περισσότερο και θα βρεθούμε για μια φορά ακόμα μαζί.
Ο Γιάννης ο Σπαρός μου άρεσε πάντα. Γι' αυτό και θα σας πω δύο τραγούδια του. Δεν είναι από αυτά που ξέρετε πάρα πολύ, το ένα καθόλου. Αλλά νομίζω ότι θα σας άρεσω. Δεν έχει πάσει όλη να δω δώρα κεριά κόκκινο εγώ, μόνο το κόκκινο κρασί μες στα ποτήρια στη μισή. Χαρά στο νερό και φτωχό, δεν έχει Πάσχα ο Λιναρντό. Χριστούγεννα στο Λιναρντό, Μάγιος δεν πέρασε από εδώ, μόνο η Μαρία με τρεις γιους, αμύρωτους μικρούς Χριστούς, και εμένα γέρο παρακώ. Χριστούγεννα στο Λιναρντό. Πρώτο χρόνια στο Λιναρντό, Μάγιο Βασίλη σωρώ, σ' αυτούς που ξέρουνε πολλά, για βουρά βραχιόλια δυο, πρώτο χρονιά στο Λιναρντό. Δεν έχει σχόλιο Λιναρντό, κι ούτε έχει πάει σε σπερινό, μα ο ζητιάνος που θα έρθει θα βρει φωτιά να ζεσταθεί. Ποιος είδε τάχα το Θεό, μπορεί και να πολύ να ρωτώ. Thank you.
Κάπου στραβώνει κάτι, λένε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν είναι αλήθεια. Ο καθένας θα μας σταυρεί κάτι που έχει κάνει, κάτι που βγήκε από την ψυχή του, κάτι για το οποίο πάλεψε. Τέλος πάντων, η διαδρομή μακριά, πολύ μακριά, έφτασα εδώ, ξαναγυρίζω πίσω σε εσάς. Θα ήθελα να μπορούσα να σας μεταδώσω όλα εκείνα τα οποία σύναξα στον δρόμο. Δεν λέγονται, εκφράζονται. Thank you.
αγάπη Oh.
είναι άνθρωπος του σήμερα. Δεν πρέπει να ξεχνάω το παρελθόν, αλλά δεν μπορώ να ζω το παρελθόν. Έχω τον απόϊχό του, έχω τις πληγές του ή τα χάδια του, τα οποία συνήθως τα ξεχνάμε. Αλλά μου αρέσει και το σήμερα πολύ ο σημερινός άνθρωπος. Μας παίρνουν μαμά, μου στέλνουν πάντα κάτι ποστά απ' τα νησιά μας. Είναι πολύ συχνά ποέμ, αρτίστες, μουσική, αμήχανα παιδιά. Οι άντρες παίρνουν μαμά, προσφέρουν δώματα με θέα σε βαθιά νερά. Τους νιώθω μυστικά, να επιθυμούν ωκεανούς, μα πάει καρδιά ρηγά. Οι άντρες παίρνουν μαμά, πως θα θέλα να φέρω κάποιον λίγο πιο κοντά. Μα αυτοί παίρνουν μαμά κι αφήνουν ρέστα στην καρδιά. Οι άντρες παίρνουν μαμά, αστέρια που δίνουν οι νύχτες του έργου, με βία που ζητά ενός αδέσποτ παιδιού να κλέψει την καρδιά. Οι άντρες παίρνουν μάνα, πως τα θέλα να φέρουν κάποιον λίγο πιο κοντά. Μα αυτοί παίρνουν μάμα κι αφήνουν ρέστα στην καρδιά. Οι άντρες παίρνουν μάμα με ένα χαμογέλα που μοιάζει με κρυμάτσα πια, κι αφού χτυπούν μάμα μ' αφήνουν μόνη με τα όνειρα. Να έχουμε ένα πιο ωραίο φως, να κάνουμε λίγο πιο ατμόσφαιρα. Και θα ήθελα τόσο πολύ να ανοίξω κουβέντα μαζί σας, αλλά δεν γίνεται αυτή τη φορά. Ελπίζω μια άλλη φορά. Θέλω τόσο πολύ να με ρωτήσετε και θέλω τόσο πολύ να σας πω όλα αυτά που μάζεψα όλον αυτόν τον δρόμο και που δεν έχουν έρθει σε επαφή. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
αδυνατός παραμόν, ας του χαρίσω το τελευταίο μου ναυάγιο πριν ζήσω. Ζήτω όλοι θες, παρελώντες εσύ, ζωή μισή, δεν θέλω πια. Thank you.
Πολύ μικρό, πολύ μικρό, qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps de malentendu, le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois la peau. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'à vraiment pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai de même où l'amour sera là, où tu seras moi, où je serai. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce moment de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on voyait trop vieux. Il paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à tes côtés chanter, rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Πάντα λέω ότι αυτό το παιδί δεν το χωράει η Ελλάδα, αυτό το παιδί. Εκείνος κάθισε και χώρισε την Ελλάδα μέσα. Είναι το παρακαλούμενο να αρθεί να προσπαθήσουμε να το πούμε. Γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή λέγαμε πάντα βγαίνει, διότι άλλος είναι ο τόνος της γυναίκας, άλλος ο τόνος ο ανδρικός. Θα προσπαθήσω, γίναμε και κανένα λάθος, καλά η κόρυφος, έτσι.
πήρα τα μου. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, je fais le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. Je renonce à tous parce que je n'ai plus d'illusion. Notre amour, écoute la chanson. Oh.
Έλενα Καρδενά. Ζωή Κουρούκλη. Βάκη. Γιωβάνα. Πάντα Τέρβος. Καλά δεν έκανα, την έγουσα, την λέω πιες από το κουκούλι σου. Ευχαριστώ πολύ. 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 Ευχαριστώ πολύ.